να μιλήσουμε για την παράσταση. Ωραία. Σας καλωσορίζουμε στο θέατρο Metropolitan και είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ με ένα υπέροχο έργο του David Mamet, τον Αμερικάνικο Βούβαλο, που διανύει την δεύτερη περίοδο φέτος και παίζεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για 6 μόνο παραστάσεις από 4 Νοεμβρίου μέχρι και 13 Νοεμβρίου, 2 Παρασκευές Σαββατοκύριακα. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ. Η παράσταση έχει ένα μικρό κύκλο περιοδίας και σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό της περιφέρειας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, που είναι η αγαπημένη μου έτσι πόλη, η θεατρική πόλη. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που είμαι εδώ, αδειμονώ για τις αντιδράσεις του κοινού, για μια παράσταση που έχουμε ήδη αγαπήσει και πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί και από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Μαζί μου βρίσκονται ο Χριστόβηλος ο Στυλιανού και ο Πάρης Χατσολιάς. Υποδίονται, είναι τρεις οι χαρακτήρες του έργου, ο Ντόν, ο Τιτς ή δάσκαλος και ο Μπομπ. Είναι τρεις περιφερειακοί χαρακτήρες που ζουν στο Σικάγο, μια αμερικάνικη μεγαλοπολή, προσπαθώντας να πιάσουν την καλή. Το έργο είναι μια πικρή κωμωδία, αλλά αναδεικνύει και τις παθογένειες του συστήματος στο οποίο ζούμε και εμείς ακόμα και σήμερα, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπου υπάρχει αυτή η ματαιότητα του αμερικάνικου ονείρου, που μας ακολουθεί ακόμα και μέχρι σήμερα στις μέρες μας και που με έναν τρόπο καταπνίγει τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί όλοι θέλουν να πιάσουν την καλή, θέλουν να γίνουν επιτυχημένοι, να γίνουν πλούσιοι και με έναν τρόπο απορρίπτουν τον ανθρωπισμό τους. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα κείμενο που έχει ένα χαρούμενο τέλος, έχει ένα ευτυχές τέλος ας πούμε. Υπάρχει μια ελπίδα στο τέλος, υπάρχει ένα φως μέσα από το σκοτάδι. Αυτή η ιδιότυπη οικογένεια αυτών των δύο ανθρώπων καταφέρνει να επιβιώσει, καταφέρνει να ζήσει, να ζήσουν όλοι μαζί. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο, το πιο γνωστό του και παρόλο που έχει γραφτεί το 1975, ακόμα και σήμερα κρατά διαχρονικά τις αξίες του. Η παράσταση αυτή είναι αφιερωμένη στον Τάσο τον Παντή, ένα από τους δάσκαλούς μου. Είδα πρώτη φορά αυτό το έργο 30 χρόνια πριν ακριβώς, το 1992, στο Θέατρο Εμπρός, και ήταν η όθησή μου, καθώς σπούδαζα στο Θέατρο Τέχνης, να ακολουθήσω το επάγγελμα του ηθοποιού. Αυτά από μένα. Από εμάς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έπες όλα. Όχι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτό το κυνήγι του αμερικάνικου ονείρου, αυτό το ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν λίγο ένα μεγαλύτερο μερίδιο από, από το αμερικάνικο όνειρο. Η νέα τάξη πραγμάτων όμως έρχεται και αυτές τις μάζες, αυτούς τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους, τους φτωχούς ανθρώπους και τους φτωχούς ανθρώπους, τους συγκλίνει και τους κλέβει νόμιμα πια. Και έτσι είναι ακόμα πιο φτωχοί. Και αυτοί πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αντιδράσουν. Αλλά είναι τόση η δύναμη της νέας τάξης πραγμάτων, είναι τόση η δύναμη του καπιταλισμού, του νέου φιλελευθερισμού, όλων αυτών των νέων πραγμάτων που έρχονται και πια η παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός, που το μόνο που τους απομένει είναι η οικογένεια, είναι η αγάπη, είναι ο σεβασμός και η συνύπαρξη του ενός με τον άλλο. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, ότι αυτό που μένει στο τέλος είναι η αγάπη, είναι η οικογένεια, είναι το νιάξιμο του ενός για τον άλλο. Παρόλο που σε όλη τη διάρκεια του έργου υπάρχει, βγαίνουν διάφορα συναισθήματα που δεν είναι απαραίτητο να είναι ευγενικά. Αυτό.
είναι η λογική του για να επιβιώσεις πρέπει να γίνεις κλέφτης. Και μέσα σε αυτή τη λογική αρχίζει και έχει ασκεί τεράστια επιρροή το χρήμα, μέσα στη λογική του αρχίζει και ασκεί τεράστια επιρροή το χρήμα, αρχίζουν οι συνειδήσεις οι ανθρώπινες να δαμάζονται από το χρήμα και η μαγιά εντός εισαγωγικών αυτού του έργου είναι ότι στο τέλος σου δείχνει ότι ο άνθρωπος, ναι μεν, που το έχω ξαναπεί, μπορεί να φτάνει στον κρεμό, αλλά έχει πολλές πιθανότητες να μην πέσει. Και η ανθρωπιά ξεπερνάει αυτή τη λυσαλαία προσπάθεια για την εξουσία, για το χρήμα, για να κερδίσει κάποιος. Μας πείτε λίγο και σκηνοθετικά πώς το είδατε. Σκηνοθετικά. Εμένα σε αυτό το έργο ακολούθησα το κείμενο. Ο λόγος του Μάμετ είναι τόσο εκρηκτικός με υπέροχους διαλόγους και μια υπέροχη μετάφραση, θέλω να πω, αναφερομένη από τον Δημήτρη τον Ντάρλο, είναι ήδη ακριβώς όπως παίχτηκε πριν από 30 χρόνια, αλλά υπάρχουν κάποιες προσαρμογές, όταν ο ίδιος ο Ντάρλο το είχε κάνει στο δικό του το θέατρο Πορεία. Φυσικά οι ηθοποιοί, οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους χαρακτήρες, οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να επικοινωνούν, πρέπει να καταλαβαίνει επί τη εμφανίση ο θεατής τι εκπροσωπεί ο καθένας. Εδώ έχουμε έναν πάτερ φαμίλιο, ο οποίος είναι και ο διοκτήτης του παλαιοπολίου, ο Ντόν, ο δάσκαλος που είναι ένας δάσκαλος, ας πούμε, ας μην τραπεί αβελοφιλοσοφίας, που προσπαθεί να δείξει ότι είναι κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα, εξαρτάται ο ένας από τον άλλον, και ο Παρίς αυτός, ο Μπόμπ, ο οποίος είναι ένας πρώην χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος έχει βρει με έναν τρόπο ένα καταφύγιο σε αυτό το σπίτι παλαιοπολείο του Ντόν και που με έναν τρόπο νιώθει λίγο Παρίς αυτός ο δάσκαλος. Θέλει κάπως, νιώθει ότι πρέπει να βγει από τη μέση, υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Δηλαδή, πέρα από την προφανέστατη υπόθεση ότι αυτοί οι τρεις θέλουν να κάνουν το μεγάλο κόλπο γκρόσο, να πιάσουν την καλή, βρίσκονται σε ένα νόμισμα, ο οποίος λέγεται Αμερικάνικος βούβαλος, γιατί εικονίζει έναν βούβαλο που πλέον έχει εξαφανιστεί και από την πίσω πλευρά είναι ένας Ινδιάνος, και αυτό είναι με έναν τρόπο επίσης ένα ζήτημα ότι ο Μάμετ θέτει πως ο πολιτισμός εισαγωγικά έχει εξαφανίσει κάποιες αξίες, δηλαδή ο καπιταλισμός έχει εξαφανίσει μια ολόκληρη φυλή, έχει εξαφανίσει τα ζώα, αυτά τα που ήταν τα σύμβολα, το σύμβολο της Αμερικής. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν αυτό το σπάνιο υποτιθέμενης μεγάλης αξίας νόμισμα και μέσα στο μυαλό τους δημιουργείται μια τρέλα, μια παροξυσμός. Πρέπει να τα καταφέρω, πρέπει να είμαι ο καλύτερος. Κατακλείζει το έργο από όλα αυτά τα διαφημιστικά κλισέ που υπάρχουν και στην εποχή μας. Ακόμα και αυτό το καλή συνέχεια που λένε όλοι μετά παίρνοντας μπενζίνη. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι πρωτόφερο αυτό το ζήτημα. Δεν υπήρχε πριν από 15 χρόνια. Είναι και αυτό ένα αμερικάνικο τρίκ. Πρέπει να είσαι καλά. Πρέπει να χαμογελάς. Πρέπει να είσαι όμορφος. Πρέπει να είσαι γυμνασμένος. Με λίγο πολύ αυτά θέτει ο συγγραφέας ένα πολιτικό κείμενο κατά βάθος. Μιλάει για την επιχειρηματική ηθική, δηλαδή στο πώς έχει διαμορφωθεί αυτή η αντίληψη στους ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά, αλλά που πρέπει να βγάλουν λεφτά, γιατί μόνο έτσι είναι ευτυχισμένοι. Και για μένα υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον που με κέντριζε στο έργο και δουλεύοντας το και μετά από πολλήμερες πρόβες και δοκιμάζοντας την παράσταση με κοινό, βλέπουμε πόσο αφορά τελικά τον θεατή τον σημερινό, παρόλο που είναι ένα έργο που γράφει πριν 30 χρόνια. Και το διαπιστώνουμε... 50 χρόνια. Γράφει πριν 50 χρόνια. 60 χρόνια. Ακριβώς, το 1975, πριν 92 παίχτηκε. Πόσο σημερινό είναι. Πόσο ταυτίζει το θεατής και είναι Αμερικάνοι, αλλά τελικά είναι Έλληνες. Γιατί υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποιημένη κατάσταση της οικονομίας, που όλοι πρέπει να φαίνονται το ίδιο. Οπότε με αυτή τη βάση δούλεψα σκηνοθετικά. Βασίζεται πάρα πολλοί ηθοποιούς. Δηλαδή πρέπει και οι τρεις με έναν τρόπο να παίζουν αυτό το μπαλάκι πινκ-πονγκ ο ένας με τον άλλον. Είναι εκρηκτικοί διάλογοι και πολύ γρήγοροι ρυθμοί. Και πώς, ας πούμε, αναπτύσσονται περίεργες παράλληλες σχέσεις ακόμα και από μία παύση.
Με βάση αυτή τη λογική δουλέψαμε το κείμενο. Άρα εσείς είστε ο βούβαλος που σας έχουν εξαφανίσει οι Ινδιάνοι, που είναι οι Αμερικάνοι δυστυχώς, γιατί εσείς έχετε τραπεί σε φυγή από το καθεστώς. Σημειολογικά δηλαδή. Σημειολογικά, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Δεν είστε Ινδιάνοι, είστε υπόβαλοι. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι ότι γίνεται ένας βούβαλος σε ένα ηλιοπολείο, ένας σταύρος σε ένα ηλιοπολείο. Στο τέλος δηλαδή πρέπει να τα σπάσει αυτά, δεν αντέχει. Θα μπορούσε να υποθεί έτσι, να το πούμε έτσι. Όπως οι βούβαλοι έχουν εξαφανιστεί και είναι σε ένα σημείο πια στην Αμερική, κάπως έτσι γίνεται και με τους ανθρώπους. Αυτές τις μάζες, τις φτωχές, τους εξαθλειωμένους, τους περιθωριακούς, αυτό έχουν συγκλειδεί από την ένταξη πραγμάτων. Και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας γιάπης, ο οποίος λέει, πόσο πάει, πόσο το αφήνεις αυτό. Και λέει αυτός, θέλω να πω 25 σέντς, αλλά κάτι μέσα μου λέει, εσείς πόσο δίνετε. Και λέει αυτός, τα αφήνεις για 50 δολάρια. Άμα εγώ θέλω να του πω 10 σέντς. Στην ουσία τον κλέβει. Γιατί ξέρει ότι αυτό είναι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι το πουλούσε αυτός. Και αυτό είναι που δεν ανεχόμαστε, το ότι μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας και μας κλέβουν νόμιμα πια. Γιατί θα μας πει πόσο θέλεις. Πόσο δίνεις γι' αυτό, θες 80 ευρώ, 80 ευρώ, 80 δολάρια, ναι, 90, πάρ' το. Είναι σίγουρος ότι αυτό κάνει πάνω από 1000, άρα τον έκλεψε. Άρα πρέπει να εκδικηθεί. Γιατί σε εμάς αυτό, είναι πιο έξυπνοι αυτοί, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, στο τέλος δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Η νέα τάξη πραγμάτων τους έχει συνθλίψει. Το μόνο που τους έχει δομένει είναι η αγκαλιά. Έλα ρε, μαζί είμαστε τώρα, ξέχνα τα όλα, έλα που χωρίσουμε. Και πού είναι και η ουσία των πραγμάτων, η βάση. Από εκεί ξεκινάνε όλοι και καταλήξει τον άνθρωπο δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι. Η ουσία είναι αυτή. Η αγάπη είναι το νιάξιμο του ενός για τον άλλο που μένει στο τέλος. Γιατί αυτό μας έχει απομείνει. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Υπάρχει μια βία η οποία δεν είναι μόνο η βία η σωματική, είναι η πνευματική, η ψυχολογική βία που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νιώθουν ότι δεν ανήκουν σε αυτήν την τάξη πραγμάτων. Είναι δηλαδή απόκοσμοι, είναι ακόμα και αυτό το παλαιοπολείο βρίσκεται σε μια γωνιά της Μητρόπολης που δεν πατάει ψυχή εκεί πέρα. Και υπάρχει αυτή η νέα έτσι, κοινωνία των χρηματιστών που υπήρχε εκείνη την εποχή που άρχισε και ξυπνούσε. Η Wall Street ξεκινάει τότε. Πού να ξέρω μάμε τι θα κατέλεγε βέβαια όταν το έγραψε αυτό το έργο. Και μου άρεσε επίσης εμένα και το στοιχείο του παιχνιδιού που υπάρχει μέσα στο έργο. Δηλαδή, ο ίδιος ο Μάμετ αγκάλιασε πάρα πολύ αυτούς τους περιφερειακούς τύπους, γιατί βίωσε πολλά πράγματα όταν νεότερος μαζί τους. Δηλαδή, αυτό το παλαιοπολείο γίνεται και μια παράνομη χαρτοπαιχτική λέσχη. Τους ξέρει πολύ καλά αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και έγραψε αυτούς τους υπέροχους διαλόγους. Κάπου θυμίζει ακόμα και Χαΐδη, αν μου επιτραπεί. Δηλαδή αυτό, δηλαδή η μετάφραση που έχει γίνει έχει γίνει τέτοια απεικόνηση σε αυτούς τους χαρακτήρες, είναι τόσο καλά δουλεμένοι που μας φαίνονται πάρα πολύ και οι διάλογοι τους, αυτά που λένε, πώς εκφράζονται, πώς μιλάνε, πώς κοιτάνε. Θα μπορούσε να είναι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Απαίτεται πάρα πολύ, μην νομίζετε. Και επίσης και κάτι άλλο που θίγεται και είναι πολύ σημαντικό, είναι η έννοια της προδοσίας. Το να προδώσεις έναν πολύ δικό σου άνθρωπο. Δηλαδή, εκεί που θα έχεις κανονίσει όλα μαζί του, ξαφνικά να έρθει κάποιος άλλος και να σου πει: εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Και εσύ, γιατί επειδή ξέρεις ότι μάλλον έχει δίκιο και μάλλον θα βγάλεις περισσότερα χρήματα, τον προδίδεις, τον αφήνεις στο περιθώριο. Το τάβλι εννοείται του Κεχαΐδη προφανώς. Γιατί είναι αντίστοιχη. Ναι, και το τάβλι. Ναι, και το τάβλι. Αλλά αυτό ήξερα, δεν ήξερα. Αυτό το είπα. Και η Βέρα. Ο Μάμετ θεωρείται κλασικό συγγραφέα για το αμερικανικό θέατρο. Για την ακρίβεια, τώρα πια θεωρείται ο μεγαλύτερο στη ζωή αμερικανό συγγραφέα μετά το θάνατο του Μίλλερ. Τα τρία έργα που έκανα διάσημο, Βούβαλο, Τα Οικόπεδα με Θέα και η Ολεάνα, παίζονται αυτή τη στιγμή και τα τρία σε ελληνικέ σκηνέ. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γίνει μεγάλε επιτυχίε και κινηματογραφικέ. Βοηθάει αυτό που είπατε, οι διάλογοι, αυτή η διάλογη, το πινκ-πονκ που είπατε. Εγώ δεν έχω δει την παράσταση του Μπραντή, έχω δει όμω τι άλλε δύο μετά του καταληφού.
του Τάρλου και του Καφετζόπουλου. Και ένα κοινό στοιχείο που είχαν, ακριβώς γιατί είναι έτσι γραμμένα τα έργα, είναι ένα κινηματογραφικό τέμα, ένας γρήγορος κινηματογραφικός ρυθμός. Αυτού του είδους ο ρυθμός, αυτή η αίσθηση υπάρχει σε εσάς στον τρόπο που σκηνοθετήσατε το έργο. Γιατί βγαίνει μέσα από το κείμενο του μάλλον. Γι' αυτό και γίνονται και εξαιρετικές ταινίες στα έργα. Φυσικά. Υπάρχει και νομίζω ότι κάπου αισθάνομαι ότι παίζουμε σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Και είναι έτσι γραμμένο όπως είπατε, γιατί υπάρχει τόσο suspense. Τέτοιο, δηλαδή, αδημονία να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι θα συμβεί μετά, που είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε και έτσι με αυτόν τον κινηματογραφικό τρόπο. Σίγουρα ισχύει αυτό που λέτε. Στηρίχθηκε πολύ σκηνοθετικά πάνω σε αυτό, δηλαδή στον τρόπο που είναι γραμμένο το έργο. Αυτό το ping-pong, το συνεχές ping-pong, αλλά να γίνεται κατανοητό, να μην είναι μόνο λόγια, να υπάρχει από κάτω κείμενο. Μια αίσθηση του να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές πάει έτσι και λέω, τι λένε τώρα, γιατί τα λένε αυτά, πώς. Νομίζω ότι τα λέμε έτσι ώστε να είναι και πολύ γρήγορα, να είναι φλουριθμό, αλλά και να είναι και πολύ κατανοητά. Δηλαδή να αποκαλύπτουν αυτά που συμβαίνουν μέσα τους, με λίγα λόγια. Αυτό που συμβαίνει στη ζωή. Άλλα σου λέω, άλλα αισθάνομαι, άλλα δείχνω. Δηλαδή βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό, που όμως με έναν τρόπο, επειδή είναι και ένα είδος puzzle, δεν ξέρουμε, αυτός τώρα παίρνει ναρκωτικά, συνεχίζει να παίρνει ναρκωτικά, δεν παίρνει ναρκωτικά, το έχει αφήσει, τι θέλει να αποδείξει κάνοντας αυτό, κάνει μια παράνομη πράξη, για ποιο λόγο κάνει την παράνομη πράξη, αφήνει ερωτηματικά, υπάρχει συνέχεια suspense, υπάρχουν ακόμα και στοιχεία thriller μέσα στο έργο. Αυτά είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας να τα ανακαλύψουμε. Να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από κάθε λέξη, ακόμα από μια παύση, μια χειρονομία όπως την έχει περιγράψει. Οπότε ακολουθήσαμε πάρα πολύ πιστά το κείμενο, ήταν ο βασικός οδηγός μας. Δεν φύγαμε από το κείμενο καθόλου, δεν κόψαμε και τίποτα. Ούτε και. Δεν μας αφήνει. να το αφήσω το και εδώ. Όχι, δεν πρέπει, θα χαθεί κάτι από εδώ. Και λέμε και το και. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Το οποίο το ξέχασα μόνο στην πορεία μου, με το που έκανα έτσι το ξέχασα. Αλλά όχι, θα το πω. Ο Μάμετ είναι μαέστρος στο ρεαλισμό. Δηλαδή γράφει ρεαλιστικά, μόνο ρεαλιστικά. Δεν γράφει σουρεαλισμό και οτιδήποτε άλλο. Γράφει ρεαλισμό. Και ο ρεαλισμός είναι ο βασικός τρόπος να συμπεριφερόμαστε κι εμείς στη ζωή μας έξω. Έτσι δεν είναι. Άρα είναι μια αναπαράσταση της ζωής μας έξω. Δεν χρειάζεται εγώ να μιλάω σε αυτό το επίπεδο για να κάνουμε. Μπορώ να μιλάω φυσιολογικά και να μιλάω ρεαλιστικά. Καταλάβετε τι εννοώ. Ο ρεαλισμός όμως μπορεί να φτάσει μέχρι την οξυγόνο. Βέβαια. Αυτά που πραγματεύεται μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί. Αλλά ο τρόπος που εκφέρονται είναι ο δικός μας καθημερινός τρόπος κουβέντας. Που δεν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε γρήγορα, αλλά μιλάμε τόσο γρήγορα και επειδή ξέρουμε τη γλώσσα. Δεν μας περνάει το μυαλό ότι κάποιος που δεν την ξέρει, άμα μας ακούει ένας Αμερικάνος να μιλάμε μεταξύ μας, κάνει δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει μια ταχύτητα. Το ίδιο συμβαίνει και στην παράσταση. Αυτό. Στη γραφή δηλαδή. Απλά. Καθημερινό. Καθημερινή συνομιλία. Φυσικά όμως τα λόγια υπάρχουν και όταν δεν υπάρχουν λόγια. Ας πούμε, ο Μπομπ δεν μιλάει πολύ στο έργο. Από τις εκφράσεις όμως του χαρακτήρα αυτού, νομίζω, αν δεν με πείσει, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς αισθάνεται. Ναι, γιατί είναι πολύ εσωτερικός. Ο Μπομπ είναι πράγματι. Είναι πολύ εσωτερικός. Δεν εκφράζεται ίσως κάποιες φορές επειδή είναι δύσκολο. Ενώ ότι ακριβώς επειδή ήταν πρώην χρήστη ναρκωτικών, έχει κάποια κουσούρια στη σκέψη του, προσπαθεί δηλαδή να συγκεντρώνει τη σκέψη του πριν μιλήσει, κάτι που του είναι κάποιες φορές πολύ δύσκολο γιατί τα μπλέκει μέσα στο κεφάλι του. Οπότε όσο όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει να επικοινωνήσει σε εντός πολλών εισαγωγικών φυσιολογικά επίπεδα, πράγματι προκύπτει ότι είναι πολύ εσωτερικός και ορισμένα πράγματα προσπαθεί να τα εκφράσει όχι με λόγια. Πολύ συχνά. Από την άλλη μεριά, ο Ντόν είναι το καταφύγιο τους.
Η ίδια κατάσταση που επικρατεί τώρα για τον Bob επικρατούσε παλιότερα για τον Ditch, ο οποίος πια μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της και πήγε έξω στην κοινωνία. Αλλά πάντα θα είναι το καταφύγιο, το παλαιοπωλείο που θα ανοίγει η πόρτα και θα μπαίνουν μέσα και θα βγάζουν τα σώψυχά τους και θα οργανώνουν ληστείες με το μυαλό τους, μεγάλες που δεν θα γίνονται ποτέ. Είναι το σπίτι τους. Το σπίτι τους. Το παλαιοπωλείο. Καταφύγιο περισσότερο, όχι σπίτι. Καταφύγιο. Καταφύγιο. Πεινάς, θες να φας. Έχεις φάει κάτι. Πάρε και σε αυτό να φάει κάτι γιατί πεινάει. Και παρόλο που δεν είναι ένα έτσι πράγματα αήθως πεινά, δηλαδή έχει πολύ ζεστασιά αυτό το παλαιοπωλείο. Και νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει και η σκηνογραφική δουλειά που την Άση την Δήμη Μητρολοπούλου, φέρνουμε ένα ολόκληρο παλαιοπωλείο με έναν τρόπο στη Θεσσαλονίκη, μας χρειαζόταν το σκηνικό. Το κάθε αντικείμενο έχει κάτι να πει για τους χαρακτήρες με έναν τρόπο. Εδώ υπάρχει το ταμείο, εδώ υπάρχουν τα διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούν, αυτά είναι που ξεσκονίζει με μονή οντών, αυτά είναι που πειράζει ο δάσκαλος τα πράγματά του, εδώ είναι το στρώμα που μπορεί να κοιμάται ο Μπομ ως άνθρωπος προστατευόμενος από τον Ντόν. Δηλαδή όλα έχουν μια σχέση με το έργο. Χρειάζονται αυτά τα αντικείμενα για να υποστηριχθεί και αυτός ο ρεαλισμός. Ο οποίος είναι αντίστοιχος του σημερινού ρεαλισμού. Ή έχει μείνει στο ρεαλισμό της εποχής του που γράφτηκε και παίχτηκε. Ναι. Είμαστε ή είναι σε αντιστοιχεία. Όχι. Πήγαμε τελείως το 1975, ακόμα και στα ρούχα, δηλαδή γιακάδες, λουβάτα, πουκάμισα. Περισσότερο για ασφάλεια έγινε αυτό. Γιατί οποιασδήποτε συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή θα ήταν λιγάκι. Ναι, αν και η δεύτερη βερσιόν με τον Αλεξανδρή και με τον Καφετζόπουλο και το, ναι, ήταν λίγο πιο σύγχρονη, πιο συγχρονισμένη. Ναι. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι όταν το έργο έχει ένα άλλο ενδιαφέρον, όταν το έργο είναι πάνω σου στην εποχή του και λέει πράγματα τα οποία σε αφορούν ακόμη και τώρα, όχι τώρα, τώρα περισσότερο από τότε. Βοηθάει η απόσταση σας. Βοηθάει, ναι. Σίγουρα βοηθάει. Αυτή η εποχή των λουλουδιών, εμένα πάντως, επειδή κάπως ήταν μια δική μου απόφαση να πάμε σε αυτήν την εποχή, κάπως με ελκύει. Είναι μια εποχή εκρηκτική που υπήρχε αυτή η μουσική, το Woodstock, έτσι, η ελευθεριότητα σε όλες τις μορφές, στον τρόπο που εκφράζονται, υπάρχουν βομολογίες στο έργο. Κάπως μου πήγαινε. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή η εκρηκτική εποχή να γεννήσει και μια επανάσταση. Δηλαδή ίσως και αυτό να ήταν και ένας λόγος που ήθελα να υπάρχει αυτή η γέννηση. Έτσι όπως το ακούω είναι ο σουρεαλισμός μες στο ρεαλισμό αυτό. Ναι, είναι. Και θα το δείτε με το που θα... όταν έρχεται. Να ρωτήσουμε κάτι και για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Το ρόλο του Bob που κάνει ο κ. Καρτσολιάς είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος. Πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας που περισσότερο μιλάει με την κίνηση και τη σπάυση παρά με αυτά που λέει. Είναι στα όρια σχεδόν, μοιάζει για κάποιον που δεν τον ξέρει καλά, του αυτισμού. Δεν είναι έτσι, βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να μπορεί σε ένα τέτοιο ρόλο, ο οποίος πρέπει να βγει κυρίως μέσα από την κίνηση, τις μούτες, τις σιωπές πολύ και όχι τόσο με αυτά που λέει. Πόσο δύσκολο. Αλλά με αυτά που υπάρχουν πίσω από τα λόγια, ήταν ένας ρόλος που είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερος. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, προφανώς δυσκολεύτηκα πολύ, είναι ένας μεγάλος ρόλος, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έκανα κάποιο αρκετό χρονικό διάστημα να προσπαθήσω να αρχίσω να τον καταλαβαίνω λίγο, ώστε να πάρει μια γραμμή η ιστορία. Μου πήρε αρκετό διάστημα, μου βοήθησε πάρα πολύ με ο Θανάσης, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, όπως και... αλλά... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή μου κέντρισε τόσο πολύ το ενδιαφέρον αυτό που δούλευα, θυμάμαι πάρα πολύ, γιατί το θυμάμαι ο Θανάσης, δούλευα συνέχεια και νομίζω ότι... Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Αυτός ο ρόλος είναι το δύσκολο κομμάτι. Το πολύ δύσκολο κομμάτι.
Γιατί και οι άλλοι δύο είναι πολύ δύσκολοι. Αλλά είναι πιο αματαδόρικοι. Πιο αματαδόρικοι. Μιλάνε, μπορούν να πει. Αυτός έχει μια εσωτερικότητα η οποία για τον Πάρη ήταν ένα στοίχημα, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι το έχει κερδίσει. Γιατί είναι στα όρια. Δηλαδή θα μπορεί να γίνει και πολύ γραφικός με έναν τρόπο. Και εκεί υπήρχε ο κίνδυνος. Αυτό ήταν η φοβία μου, το να μην γίνει περιγραφικός. Καρτούν. Ναι. Μην γίνει σχήμα μόνο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα. Όταν άρχισα να ψιλοκαταλαβαίνω το τι μου ζητάει και ο Θανάσης και το τι χρειάζεται και ο ρόλος, ξεκίνησα από σχήμα, πιο σχήμα, και σιγά σιγά με τις πρόβες άρχισα και το έλυνα το σχήμα. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο να φαίνεται φυσιολογικό στον άλλο, αλλά να μην είναι όταν τον δει να κινείται, να μιλάει, να μην μιλάει. Εκεί να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά να μην είναι σχήμα με το που μπαίνει μέσα, βλέπει κάποιον που είναι κάπου. Αυτό. Πάρα πολύ. Είναι πέρα από ότι είναι και ο αγαπημένος μου ρόλος που κάνω τώρα. Τον λατρεύω τον Μπόμπο. Ελπίζουμε να σας καλύψαμε. Είναι ένα έργο που αγαπάμε πάρα πολύ. Τα αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε και μακάρι να παιχτεί κι άλλο και δεν μας κουράζει. Παρόλο που είναι πάρα πολύ κουραστικό. Να το αγαπήσει πολύ ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για μας είναι μια αγαπησιάρικη παράσταση. Περνάμε πολύ καλά στη σκηνή και είμαστε σίγουροι ότι περάσουν καλά και οι Θεσσαλονικείς θεατές μας, τους οποίους περιμένουμε μεγάλη αγάπη και χαρά. Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.